Σήμερα αυτό που θέλω να κάνω είναι να μιλήσω για τη μοναχικότητα. Είναι κάτι το οποίο περνάνε πάρα πολλοί άνθρωποι και είναι πάρα πολύ σύνηθες οι άνθρωποι μετά ειδικά την καραντίνα να νιώθουν ότι είναι πλέον μόνοι τους. Σε αυτό το βίντεο θα σου εξηγήσω 4 τρόπους, πρακτικούς τρόπους για να ξεπεράσεις τη μοναχικότητα, να νιώθεις μόνος σου, ότι δεν σε καταλαβαίνει κανένας κτλ. Ώστε να μην σε επηρεάζει πλέον τόσο πολύ και να μπορείς πλέον να κάνεις νέους φίλους, νέες σχέσεις και να είναι πλέον όχι επειδή φοβάσαι να μείνεις μόνος σου, αλλά επειδή είσαι καλά πλέον με τον εαυτό σου. Οπότε κάνε lock-in, πραγματικά, δηλαδή κλειδώσου σε αυτό το βίντεο, okay, να το δεις μέχρι το τέλος γιατί θα σε βοηθήσει πάρα πολύ. Οπότε πάμε στο πρώτο tip που θέλω να σου πω. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που θέλω να μιλήσω είναι το γεγονός ότι πραγματικά δεν είσαι μόνος σου. Τι εννοώ με αυτό, ότι πάρα πολλοί άνθρωποι, και προφανώς μπορείς να το δεις με πολλούς τρόπους αυτό, ότι πάρα πολλοί άνθρωποι νιώθουν ότι είναι μόνοι τους. Όταν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος νιώθεις ότι είσαι μόνος σου, είναι πολύ φυσικό να πιστεύεις ότι το περνάς και μόνος σου όλο αυτό. Αλλά όχι. Και αν θες να το πάμε λίγο πιο extreme, δες λίγο πόσα views έχει π.χ. αυτό το βίντεο. Okay. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που ψάχνουν για αυτά το είδος. Τα βίντεο και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που περνάνε ακριβώς αυτό το οποίο περνάς και εσύ αυτή τη στιγμή. Και αν γίνεσαι το θύμα στην ουσία των καταστάσεων και νιώθεις ότι όλα γίνονται σε σένα, πίστεψέ με, δεν γίνονται όλα σε σένα. Γιατί και εγώ έχω περάσει μοναχικότητα, όλοι έχουμε περάσει μοναχικότητα σε κάποια φάση στη ζωή μας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επιλέγουν κιόλας τη μοναχικότητα, να μείνουν δηλαδή μόνοι τους όπως οι μοναχοί στα μοναστήρια κτλ. Και πάλι είναι ok με αυτό. Πώς γίνεται αυτό, γιατί καταλαβαίνουν ότι ποτέ δεν είναι πραγματικά μόνοι τους, ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι εκεί έξω και αυτό μπορεί πραγματικά να σου δώσει το πρώτο βήμα ώστε να ξεπεράσεις λίγο το γεγονός ότι «Α, είμαι μόνος μου». Γιατί όχι, πραγματικά δεν είσαι. Υπάρχουν άπειροι άνθρωποι εκεί έξω και υπάρχουν δύο τρόποι να νιώθει κάποιος μόνος του. Ο ένας είναι αυτός που καταλαβαίνεις, φαντάζομαι, που είναι το να μην έχεις κανέναν γύρω σου, να μην έχεις φίλους, να μην είσαι σε κανένα group chat π.χ. στο Instagram ή οτιδήποτε, να σου κάνουν παρέα. Okay. Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο είναι να περιτριγυρίζεις από πάρα πολλούς ανθρώπους και πάλι να νιώθεις μόνος σου. Δηλαδή, περιτριγυρίζεις από πάρα πολλούς γνωστούς, αλλά δεν νιώθεις ποτέ ότι έχεις κάποιον φίλο. Έχεις πάρα πολλά άτομα π.χ. στη δουλειά σου ή στον κοινωνικό σου κύκλο, αλλά πραγματικά πιστεύεις ότι κανένας δεν σε νιώθει, ούτε νιώθεις κανέναν τόσο πολύ. Αυτό εδώ τώρα τι συμβαίνει. Καταρχάς είναι χίλιες φορές καλύτερο να είσαι πραγματικά μόνος σου παρά να προσπαθείς να βάλεις άτομα στον κοινωνικό σου κύκλο μόνο και μόνο για να νιώθεις ότι δεν είσαι μόνος σου, γιατί πάλι εκεί θα νιώθεις μόνος σου, αλλά εκεί θα καταλάβεις ότι ένα πράγμα το οποίο προσπαθώ να πετύχω, που είναι να μην είμαι πλέον μόνος μου, πάλι δεν μπορώ να το πετύχω γιατί βάζω λάθος άτομα στη ζωή μου, πράγματα και ανθρώπους που όντως δεν με κάνουν να νιώθω καλύτερα αρχικά με τον εαυτό μου. Οπότε και τα δύο αυτά είναι εξίσου προβληματικά. Δηλαδή, βλέπεις ότι εδώ ο κόσμος π.χ. περπατάει. Κάποιοι περπατάνε δυο τους, κάποιοι περπατάνε μόνοι τους ή οτιδήποτε. Okay. Δεν ξέρεις ποτέ προφανώς πότε κάποιος άνθρωπος πραγματικά νιώθει μόνος του. Γέλασα γιατί ήρθε μια τύρουσα και έκανε κάτι αστείο πίσω. Αλλά anyways, δεν ξέρεις πότε πραγματικά νιώθει κάποιος άνθρωπος πραγματικά μόνος του, γιατί βλέπουμε κόσμο όντως να περπατάει με κάποιον άλλον δίπλα, αλλά πραγματικά δεν ξέρουμε αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα πραγματικό connection, μια πραγματική σύνδεση. Εμείς βέβαια σκεφτόμαστε πάντα το χειρότερο, ότι όλοι έχουν, ξέρεις, τον φίλο τους, όλοι έχουν σύνδεση με τον άνθρωπο που είναι δίπλα κτλ. Αλλά δεν είναι πάντα η αλήθεια αυτή. Οπότε το πρώτο πράγμα που θέλω να βάλεις καλά στο μυαλό σου είναι ότι δεν είσαι πραγματικά μόνος σου. Ότι άλλοι άνθρωποι έχουν ακριβώς το ίδιο πρόβλημα με εσένα, ακριβώς τις ίδιες σκέψεις και δεν είναι όλοι οι άνθρωποι όπως τους σκέφτεσαι εσύ. Ότι όλοι έχουν βρει το έτερό τους ίμιση, π.χ. και εσύ είσαι ο μόνος ο οποίος δεν το έχει καταφέρει. Οπότε θέλω να αλλάξεις αρχικά το πώς βλέπεις τον εαυτό σου με τη μοναχικότητα και μετά να πάμε λίγο πιο βαθιά στο να εξηγήσουμε άλλους τρόπους ώστε να ξεπεράσεις τη μοναχικότητα. Αλλά το πρώτο που θέλω να καταλάβεις είναι αυτό, ότι δεν είσαι πραγματικά ποτέ μόνος σου. Και αυτό λοιπόν με φέρνει στο δεύτερο ακριβώς τι που θέλω να εξηγήσω, που έχει να κάνει πάρα πολύ κιόλας με το πρώτο. Ακριβώς για τον λόγο τον οποίο δεν είσαι πραγματικά μόνος σου, ότι δεν το περνάς μόνο εσύ αυτό το πράγμα, μάθε λοιπόν να το επικοινωνείς σε άλλους ανθρώπους. Ακριβώς για τον ίδιο λόγο που είπα πριν, ότι πάρα πολλοί άνθρωποι το ζουν όλο αυτό, μπορείς πραγματικά να κάνεις ένα πολύ ωραίο connection, μια πολύ ωραία σύνδεση με έναν άνθρωπο, το οποίο θα του πεις ακριβώς αυτό το αρνητικό το οποίο έχεις. Γιατί όμως το λέω αυτό, γιατί εμείς οι άνθρωποι ψυχολογικά, έτσι είναι η φυσιολογία μας στην ουσία, δεν κάνουμε resonate, δεν κολλάμε με ανθρώπους που μας λένε μόνο τα καλά τους και κολλάνε μόνο
τα καλά μας. Δηλαδή ότι πηγαίνουμε στην ίδια δουλειά ή βγάζουμε τα ίδια χρήματα ή οτιδήποτε. Okay. Εμείς οι άνθρωποι νιώθουμε μια σύνδεση με κάποιον άνθρωπο, μια ψυχολογική, μια spiritual, μια spiritual σύνδεση, τέλος πάντων, μια πνευματική σύνδεση με ανθρώπους που έχουν περάσει ακριβώς τα ίδια με εμάς. Δηλαδή έχουν τις ίδιες δυσκολίες, τα ίδια προβλήματα, τα ίδια κάτω στη ζωή. Με αυτούς τους ανθρώπους νιώθουμε ότι όντως έχουμε μια σύνδεση. Άρα, οι άνθρωποι εμείς τι κάνουμε σήμερα, ότι βάζουμε μια μάσκα. Όταν βγαίνουμε έξω, προσπαθούμε να δείξουμε ότι όλα είναι καλά. Πόσες φορές το έχεις κάνει, λογικά πάρα πολλές φορές, ότι όλα είναι καλά στη ζωή μου, ναι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα κτλ. Και με το που δεις ότι ένας άνθρωπος ρίχνει αυτή τη μάσκα στην ουσία που είναι ότι, okay, δεν είμαι καλά βασικά. Η αλήθεια είναι ότι γίνονται αυτά και αυτά και αυτά και αυτά στη ζωή μου. Αν περνάς το ίδιο, νιώθεις μια πάρα πολύ οικία σύνδεση με αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί έριξε αυτή την ψεύτικη μάσκα την οποία προσπαθούν όλοι να σου δείξουν. Τώρα, τι γίνεται με αυτό. Θέλω, okay, όταν ξαναγνωρίσεις, ξαναδείς οποιονδήποτε άνθρωπο, να το εξηγήσεις, να το πεις ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι, ξέρεις τι, η αλήθεια είναι ότι νιώθω λίγο μόνος, okay, νιώθω λίγο μοναχικός, νιώθω λίγο ότι ξέρεις, δεν είμαι και πολύ καλά τώρα τελευταία ή οτιδήποτε. Γιατί, ακριβώς για το λόγο που είπα και πριν, μπορεί και ο ίδιος ο άνθρωπος να νιώθει ακριβώς το ίδιο. Και αυτό να είναι η αρχή μιας πάρα πολύ ωραίας και ειλικρινής σχέσης, honest σχέσης, που όντως θα ξέρει ο ένας τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν στη ζωή του άλλου πίσω από τη μάσκα, από το front που βάζει ο κάθε άνθρωπος και όντως να αναπτύξετε μια πάρα πολύ καλή σχέση μαζί. Αλλά το επόμενο tip το οποίο θέλω να σου μιλήσω, που πάει και αυτό πάλι με το δεύτερο, γιατί μπορεί να μου λες ότι ούτε καν δεν έχω κάποιον δίπλα μου να το εξηγήσω αυτό. Έχουν πεθάνει οι γονείς μου, στη δουλειά δεν έχω κανέναν δίπλα μου, δηλαδή δουλεύω μόνος μου ή οποιοδήποτε και να είναι το πρόβλημα και δεν μπορείς να... δεν έχεις κανέναν πραγματικά δίπλα σου, ούτε καν οι γείτονές σου έχουν φύγει. Okay. Ωραία. Τότε πρέπει να μάθεις να γνωρίζεις νέους ανθρώπους. Τι εννοώ με αυτό, ότι πρέπει να έρθεις σε μια φάση στη ζωή σου που το να γνωρίσεις, να βάλεις νέα άτομα στη ζωή σου, να σου είναι habit, να σου είναι δηλαδή ένα πράγμα το οποίο κάνεις συχνά. Δηλαδή, πες ότι από σήμερα π.χ. επιλέγεις να πας σε μια καινούρια πόλη, σε μια καινούρια χώρα. Μπορείς να κάνεις φιλίες σε αυτή τη χώρα αν δεν έχεις τίποτα κοινό με κανέναν, όπως είναι η δουλειά, όπως είναι το σπίτι, όπως είναι η περιοχή ή οτιδήποτε. Περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Δεν μπορούν δηλαδή να βγουν έξω πραγματικά και να πάνε σε έναν άνθρωπο και να του πούνε «Ει, γεια σου» ή να πάνε σε ένα event, okay, να μπουν σε μια ομάδα, σε ένα group, είτε οτιδήποτε. Και να μπορέσουν να πούνε σε έναν άνθρωπο «Ει, γεια, ξέρω, είμαι ο Γιώργος», οτιδήποτε. Δεν μπορούν να το κάνουν. Γι' αυτό προσπάθησε να βρεις ανθρώπους που καλό θα ήταν κιόλας να κάνετε και τα ίδια πράγματα, δηλαδή σε κάποια groups. Δηλαδή, άμα σου αρέσει π.χ. το ποδόσφαιρο, να μπει σε ένα club, ρε παιδί μου, που παρακολουθούν ποδόσφαιρο ή οτιδήποτε. Είτε σου αρέσει η μόδα, καλό είναι να μπει σε κάποιες ομάδες, σε κάποια fashion shows ή οτιδήποτε που κάνουν στην περιοχή σου για να γνωρίσει από εκεί νέο κόσμο. Και όχι μόνο απλά να πας και να κοιτάς. Okay. Να πας εκεί και να δείξεις ποιος είσαι πραγματικά, να πεις γεια σου στον άνθρωπο που κάθεται δίπλα σου. Γεια σου, ποιος είσαι, τι κάνεις, είμαι ο τάδε, ξέρω, σε ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι ή το οτιδήποτε. Δηλαδή να προσπαθήσεις να κάνεις συζήτηση με ανθρώπους που βλέπεις ότι έχουμε πράγματα κοινά. Είτε ακόμα στο γυμναστήριο, πες ότι σου αρέσει η γυμναστική και κάνεις γυμναστική. Okay. Πήγαινε να πας στο γυμναστήριο και να βοηθήσεις κάποιον άνθρωπο δίπλα σου που βλέπεις ότι κάνει λάθος την άσκηση. Okay. Να του δώσεις κάποια αξία, να σε γνωρίσει, να πεις γεια σου, είμαι ο Γιώργος. Κάνεις αυτή την άσκηση λάθος. Η αλήθεια είναι ότι γίνεται έτσι και έτσι σωστά γι' αυτό και αυτόν τον λόγο. Okay. Κατευθείαν. Υπάρχει connection, okay. Τον βοήθησες, ένιωσε καλά με αυτό. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορείς σε οποιαδήποτε φάση της ζωής σου όντως βρίσκεσαι, να μπορείς να ξεκινήσεις μια κουβέντα με οποιονδήποτε άνθρωπο νιώθεις ότι θέλεις να μιλήσεις. Ένα πράγμα δηλαδή που βλέπω πάρα πολύ συχνά είναι όταν μπαίνει κάποιος π.χ. σε κάποιο πρόγραμμά μου που έχουμε πάντα ένα group chat υποστήριξης, είναι ότι βρίσκουν ανθρώπους που είναι όμοιοι μαζί τους, δηλαδή έχουν τις ίδιες ανησυχίες, τα ίδια προβλήματα και μπορούν να γνωρίσουν άτομα μέσα από τέτοιου είδους group chat. Που π.χ. ασχολούνται με την αυτοβελτίωση, όπως τα δικά μου τα groups, ασχολούνται με την αυτοβελτίωση. Και βλέπεις άτομα, μαθητές μου, να γνωρίζονται από κοντά, να κάνουν νέες φιλίες, να κάνουν σχέσεις. Έχω δει μέχρι και σχέσεις να γίνονται μέσα από αυτά τα group chat και είναι απίστευτο πραγματικά. Αλλά πάλι έχει να κάνει με την ικανότητά σου να μπορέσεις να βγάλεις τον εαυτό σου εκεί έξω, να ρισκάρεις κιόλας κάποιον να σε πει ίσως και περίεργο, όχι, αυτός γιατί μου μιλάει, ή το οτιδήποτε, για να μπορέσεις κιόλας να βρεις και κάποιον άνθρωπο μέσα από αυτά τις δραστηριότητες τις οποίες ασχολείσαι, γιατί όντως είναι αυτά τα οποία σου αρέσουν, να μπορείς να γνωρίσεις κάποιον άνθρωπο που έχετε τα ίδια ενδιαφέροντα, τις ίδιες ανησυχίες και τα ίδια πράγματα τα οποία σας αρέσουν. Αλλά το πρώτο ξεκινάει από το να μπορείς να πεις ότι ξέρεις τι, ίσως να φανώ και περίεργο σε κάποιον άνθρωπο, αλλά it's okay, γιατί
γιατί στην τελική, ακόμα και σε 100 άτομα να μιλήσεις, τουλάχιστον ένας θα σε καταλάβει. Φυσικά δεν θα είναι πάντα έτσι, δηλαδή δεν θα μιλήσεις όντως σε 100 άτομα για να βρεις έναν να όντως να είστε μαζί, να κάνετε παρέα ή οτιδήποτε, αλλά ακόμα και σε τόσο μεγάλο stretch που στο κάνω ότι ακόμα και τότε ένας άνθρωπος θα μπορέσει όντως να σε καταλάβει και όντως να κάνετε παρέα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιδιώκεις να βρίσκεις τέτοιες ομάδες με πράγματα που σου αρέσουν να κάνεις, ώστε να μπορείς να ξεκινάς μια συζήτηση με κάποιον άνθρωπο και όντως να τον γνωρίσεις. Οπότε πάμε στο επόμενο κατευθείαν. Και το τέταρτο λοιπόν point το οποίο θέλω να μιλήσω, ίσως είναι και το πιο σημαντικό. Και έπρεπε να το πω και από την αρχή κιόλας ότι είναι το πιο σημαντικό το τέταρτο, αλλά όντως είναι το πιο σημαντικό. Μεγαλύτερο ρόλο, πέρα από αυτά τα εξωτερικά τα οποία σου είπα να φτιάξεις μέχρι τώρα, έχουν να κάνουν με τα εσωτερικά. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να φτιάξουν τα εξωτερικά, βάζοντας περισσότερους ανθρώπους στη ζωή τους. Πάμε λοιπόν πάλι στο πρώτο point το οποίο είπα. Βάζοντας περισσότερους ανθρώπους στη ζωή τους, πάλι να μην νιώθουν ότι μπορώ να κολλήσω με κάποιον άνθρωπο. Okay. Είτε βγαίνοντας έξω και γνωρίζοντας πάλι κόσμο, λέγοντας γεια, γνωρίζοντας ανθρώπους γενικά, βάζοντας ανθρώπους πάλι στη ζωή, να νιώθουν ότι πάλι νιώθουν μόνοι τους. Γιατί τις περισσότερες φορές δεν έχει να κάνει με το να φτιάξει τα εξωτερικά, δηλαδή δεν φταίνε οι εξωτερικοί παράγοντες, αλλά φταίνε οι εσωτερικοί. Με το πώς είναι η δικιά σου σχέση με τον εαυτό σου. Αν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος νιώθει ότι πάντα είναι μόνος του. Ό,τι και να κάνει, ό,τι προσπάθεια και να κάνει, ακόμη και όλα αυτά τα οποία άκουσες μέχρι τώρα σου λένε ότι okay, και να τα κάνω αυτά πάλι θα νιώθω μόνος, τότε δεν είναι το πρόβλημα τα άτομα. Είναι το πρόβλημα πώς είσαι εσύ με τη σχέση σου με τον εαυτό σου. Γιατί αν φαντάζομαι ότι το έχεις ακούσει πάρα πολλές φορές αυτό, ότι η πιο σημαντική σχέση η οποία έχουμε είναι με τον εαυτό μας. Και αυτό γιατί. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούν να κάτσουν καθόλου με τον εαυτό τους. Δηλαδή, έχεις πάρει ποτέ 10 λεπτά με τον εαυτό σου να κάτσεις μόνος σου χωρίς υπεκφυγές βασικά, χωρίς να πιάσεις το κινητό σου ή το οτιδήποτε. Να κάτσεις λίγο, ξέρεις, 10-15 λεπτά μόνος σου με τις σκέψεις σου να τρέχουν. Συνήθως οι άνθρωποι δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Και αυτό κιόλας ο διαλογισμός είναι και τόσο δύσκολος για κάποιους ανθρώπους. Okay. Τους περισσότερους, μη σου πω, όταν ξεκινάει δηλαδή κάποιος να μπαίνει στο πρόγραμμά μου και ξεκινάει να κάνει διαλογισμό, του είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πώς γίνεται αυτό? Γιατί είσαι 15-20 λεπτά μόνος σου με τις σκέψεις σου. Και όταν δεν τα έχεις καλά εσύ με τις σκέψεις σου, δεν τα έχεις καλά εσύ με τον εαυτό σου, δηλαδή η σχέση η οποία έχεις με τον εαυτό σου είναι κακή, τότε όλες οι άλλες σχέσεις οι οποίες θα προσπαθήσεις να κάνεις είναι για να γεμίσουν αυτό το κενό. Αλλά εφόσον ξεκινάς από ένα ότι δεν είμαι καλά εγώ με εμένα, πώς ο άλλος μπορεί να νιώσει ότι όντως είσαι καλά και όντως ότι θα πάρει πράγματα, θα πάρει αξία με το να κάνει όντως παρέα μαζί σου. Γιατί οι περισσότεροι προσπαθούν να πάρουν αξία από τον άλλον άνθρωπο, για να τον βάλουν δηλαδή στη ζωή τους, για να νιώσουν τελικά αυτοί καλά, αλλά δεν έχει πάρα πολύ βάρος για τον απέναντι άνθρωπο αυτό ακριβώς το πράγμα. Ότι θα σου κάνω παρέα για να μην νιώθει πλέον άσχημα. Πιανού του αρέσει να το κάνει τέλος πάντων αυτό. Κανενός. Άρα, πρώτα απ' όλα, δες την σχέση την οποία έχεις με τον εαυτό σου. Okay. Δηλαδή, αυτό που θα σου πρότεινα κιόλας τώρα να κάνεις, okay, δηλαδή να πατήσεις ένα pause στο βίντεο, okay, είναι να κάτσεις πραγματικά και να αφήσεις τις σκέψεις σου να τρέξουν. Αυτές οι σκέψεις, τις οποίες κρίνεις εδώ και τόσο καιρό, ότι πρέπει να κάνω πράγματα, πρέπει να έχω ανθρώπους γύρω μου, πρέπει να βγαίνω για ένα ποτάκι ή το οτιδήποτε. Γιατί? Τι προσπαθώ δηλαδή να αποφύγω? Τι προσπαθώ να αποφύγω από το να μείνω μόνος μου? Τι προσπαθώ να αποφύγω στην ουσία από το να είμαι μοναχικός? Τι είναι αυτό το οποίο συμβαίνει μέσα μου και δεν μπορώ να νιώσω okay, να νιώσω καλά με τον ίδιο μου τον εαυτό? Γιατί πραγματικά έχω περάσει και εγώ φάσεις στις οποίες ήμουνα μόνος μου. Τι πιστεύεις? Δηλαδή, πιστεύεις ότι όλα αυτά τα έχτισα επειδή πάντα είχα κάποιον από δίπλα μου? Όχι. Αντιθέτως, όλα αυτά τα έχτισα γιατί ήμουνα μόνος μου. Okay. Γιατί όταν η φωνή που υπάρχει μέσα στο κεφάλι του κάθε ανθρώπου, όταν την κρίνεις, okay, γιατί μπορεί να σου λέει πράγματα ότι είσαι μόνος σου, είσαι το ένα, είσαι το άλλο, κάνε κάτι να αλλάξεις οπωσδήποτε ή οτιδήποτε. Όταν την κρίνεις και λες, σταμάτα, δεν αφήνεις να ακούσεις τι λέει ο εαυτός σου για εσένα. Αν δεν φτιάξεις τη σχέση σου με αυτή τη φωνή την οποία έχεις μέσα στο μυαλό σου, δεν μπορείς να φτιάξεις ποτέ και καμία πραγματική σχέση. Γιατί αρχικά δεν ξέρεις ποιος είσαι εσύ. Και επειδή θέλω να σου το πω πραγματικά αυτό το πράγμα, ότι όταν ξεκίνησα αυτό, ειδικά το YouTube κανάλι, ξεκίνησα όταν ήμουνα μόνος μου και έλεγα okay, είμαι μόνος μου, τι θέλω να κάνω, τι θέλω να δείξω στον κόσμο, τι θέλω να βγαίνει από μέσα μου, okay, όχι από έξω μου, τι θα μου κάνουν οι άλλοι, τι θα κάνω με τους άλλους, τι θα κάνω μόνος μου. Okay. Τι θα ξεκινήσω να κάνω μόνος μου? Και ξεκίνησα π.χ. αυτό το κανάλι, να βγάζω τις σκέψεις μου, να βγάζω τον εαυτό μου, να δείχνω τον εαυτό μου γενικότερα, γιατί αυτό ήταν κάτι το οποίο εμπνεύστηκα από μέσα μου. Okay. Δεν μου το είπε κάποιος άλλος, κάνε αυτό ή οτιδήποτε. Ήταν δικιά μου έμπνευση και γι' αυτό κιόλας πήγε και τόσο καλά, γιατί ήταν από μέσα μου. Και όταν μένω μόνος μου, δεν είναι το
τόσο κακό που περνάνε οι περισσότεροι άνθρωποι εκεί έξω. Γιατί η μοναχικότητα στην τελική, και θέλω να κλείσω με αυτό και με μια μικρή ιστορία που θέλω να μοιραστώ μαζί σου, η μοναχικότητα στην τελική, okay, δεν είναι ο εχθρός. Ο εχθρός είναι η σχέση σου που έχεις με τον εαυτό σου και με τη σκέψη σου και με τα συναισθήματά σου. Και η ιστορία η οποία ήθελα να μοιραστώ ήταν όταν είχα πάει π.χ. σε ένα μοναστήρι και είχα δει έναν μοναχό και είχα γνωρίσει έναν μοναχό που είχαμε κάνει κιόλας και στο Crete TV ένα συγκεκριμένο ρεπορτάζ με αυτό το μοναχό. Και μου είχε πει αυτός ο άνθρωπος ότι το 2003 με το 2004 είχε μείνει 100% εντελώς μόνος του αυτός ο άνθρωπος σε ένα τελείως απομακρυσμένο μοναστήρι, το οποίο είναι τουλάχιστον 2 με 3 ώρες μακριά από το πιο κοντινό χωριό. Όχι κοντινή πόλη, κοντινό χωριό. Πώς γίνεται αυτός ο άνθρωπος, όσο ήταν όχι απλά μόνος του σε μια πόλη, μόνος του σε ένα εντελώς μέρος, okay, σε ένα βουνό ή οτιδήποτε, okay, πώς μπορείς αυτός ο άνθρωπος να νιώθει καλά με το γεγονός ότι είναι μόνος του, γιατί δεν ήταν πραγματικά μόνος του. Γιατί η αξία η οποία ένιωθε μέσα του ήταν π.χ. ο Θεός, είτε οποιοδήποτε μια υψηλότερη δύναμη. Εμένα μου αρέσει αυτή την υψηλότερη δύναμη να την λέω σαν ψυχή του ανθρώπου, δηλαδή ότι είσαι με τον εαυτό σου, okay, είσαι με την ψυχή σου και αυτή είναι η πραγματική παρά η οποία χρειάζεσαι. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι το λένε ότι ξέρω εγώ είναι ο Θεός, είναι ο Βούδας, είναι ο Αλλάχ, είναι οποιοδήποτε άλλο. Okay. Μια υψηλότερη δύναμη η οποία βρίσκεται πάντα μέσα σου. Γιατί κανένας δεν το προσδιορίζει εκεί πάνω ή οτιδήποτε. Όλοι το προσδιορίζουν ότι ο Θεός είναι μέσα μας. Π.χ. Okay. Δεν λέω ότι έτσι είναι σε όλους, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι το προσδιορίζουν έτσι. Okay. Άρα, μην ψάχνεις λοιπόν αρχικά να ψάξεις αλλού σε εξωτερικούς παράγοντες για να βρεις αυτή την. Το κενό, να γεμίσει αυτό το κενό, να βρεις να γεμίσει αυτό το κενό από εξωτερικούς παράγοντες, αλλά ξεκίνα να αναζητάς μέσα σου. Τι είναι τόσο κακό με το να είμαι πραγματικά μόνος μου? Ποια φωνή, τι αρχίζει αυτή η φωνή και λέει πραγματικά μέσα μου? Okay. Και όταν αρχίσεις να δουλεύεις με αυτό το συνέστημα, με αυτές τις σκέψεις, με αυτό το μέσα σου που σου βγαίνει, τότε θα μπορέσεις να βγεις έξω και να δείξεις έναν άνθρωπο ότι ξέρεις τι, έχω να σου προσφέρω πράγματα γιατί είμαι καλά με εμένα. Okay. Ακόμα και μοναχικός που είμαι ή οτιδήποτε, είναι ok αυτό για μένα και δεν με πειράζει, δεν έρχομαι και είμαι καταθλιψάρα, ξέρω εγώ, γεια σου, είμαι καταθλιπτικός, θέλω να μου κάνεις παρέα για να μην νιώθω άσχημα. Okay. Άρα να ξεκινήσεις με αυτό. Τώρα, αν θέλεις εγώ να σε βοηθήσω σε αυτό το ταξίδι σου, στο εσωτερικό σου ταξίδι, να τα ξαναβρεις στην ουσία με τον εαυτό σου και να ξεκινήσεις με το διαλογισμό, να έχεις μια σύνδεση με τον εαυτό σου ξανά, τότε κάτω στην περιγραφή υπάρχει ένα link το οποίο μπορείς να πατήσεις και να κάνεις μια αίτηση για να κάνουμε μια συνεδρία μαζί, μια εντελώς one-on-one συνεδρία. Πατάς το link, βάζεις τα στοιχεία σου εκεί, δηλαδή πώς σε λένε, τι πρόβλημα αντιμετωπίζεις αυτή τη στιγμή κτλ. Και είτε εγώ συγκεκριμένα, είτε κάποιος από την ομάδα μου θα σε κάνει ένα τηλέφωνο, σου πάρε ένα τηλέφωνο ώστε να κανονίσουμε αυτή την συνεδρία ώστε να σε βοηθήσω στους προβληματισμούς τους οποίους έχεις και να σου δώσω ένα χάρτη, okay, για το πώς μπορείς να ξεφύγεις, να φύγεις από αυτό το πρόβλημα το οποίο έχεις αυτή τη στιγμή και όντως να αρχίσεις να ζεις τη ζωή που πραγματικά πιστεύεις, είτε ακόμα δεν πιστεύεις, αλλά μπορεί να γίνει, αλλά ζεις τη ζωή που πραγματικά πάντα ήθελες και ονειρευόσουνα. Αυτό τώρα, αν σου άρεσε και όλα σε αυτό το βίντεο, κάνε ένα like και ένα subscribe σε αυτό το κανάλι. Ειδικά το like, να ξέρεις ότι αυτά τα βίντεο δεν ανεβαίνουν στο YouTube, δεν πηγαίνουν στα trending ή το οτιδήποτε. Οπότε το κάθε like βοηθάει ξεχωριστά. Οπότε πάτε ένα like, γιατί θα βοηθήσει πάρα πολύ αυτό το βίντεο. Και άσε και ένα σχόλιο από κάτω να μου πεις την άποψή σου, δηλαδή πώς σου φάνηκε αυτό το βίντεο, είτε κάποια δικιά σου άποψη για το πώς ξεπέρασες το χωρισμό. Όχι το χωρισμό, γιατί είπα χωρισμό. Δεν ξέρω, το μοναχισμό, τη μοναχικότητα που πέρασες ή οτιδήποτε. Θα μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω μια συζήτηση κάτω στα σχόλια. Οπότε κάνε και ένα σχόλιο. Αυτά, ήμουν ο Headstone. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Καλή συνέχεια. Stay how you are. Stay positive ή stay negative. Οπωσδήποτε και να είσαι. Μείνε εσύ, μείνε αυτός. Αυτά, καλή συνέχεια.